Ευχαριστώ πολύ. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς, ουράνιε, παράκλη, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, του θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Υιός, εν τέλει και σκήνωσον εμή και καθάρισον εμάς, ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Το να κάθεται ο άνθρωπος με το μυαλό του, να εξετάζει ό,τι αναφέρεται στο Θεό ή στο Πατέρα, κάτσε λίγο σε Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα, κάνει κακός. Διότι η θεότητα δεν είναι κάτι που μπορεί να το επινοήσει το μυαλό. Δεν είναι μια εφεύρεση. Να πούμε, το βρήκα, αυτό είναι. Το μυαλό για το θέμα της θεότητας είναι εντελώς αδύνατο να κάνει έρευνα. Εντελώς αδύνατο. Οι γραφές που κρατάμε στο χέρι, η Καινή Διαθήκη, ομιλεί ξεκάθαρα ότι ήρθε ο Υιός του Θεού στον κόσμο. Είναι με κεφαλαία γράμματα ο Μέγας Απόστολος. Όλα με κεφαλαία γράμματα. Ο Μέγας Απόστολος. Απόστολος είναι. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει για τον Απόστολο και αρχιερέα τον Υιό του Θεού. Λέει σε αυτή την επιστολή που διαβάζουμε. Το λέει παρακάτω. Είναι ο Μέγας Απόστολος. Τον έστειλε ο Πατέρας τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, να έρθει στον κόσμο για να γυρίσει τα πλανεμένα πρόβατα στην αγκαλιά του. Τον άσωτο Υιό, όπως λέει η παραβολή του Ασώτου. Γιατί όλοι οι οικουμένοι τότε, όλοι, ήταν πριν ο Χριστός. Ήταν ο άσωτος Υιός. Αφού λάτρευαν οι άνθρωποι τα είδωλα, πέτρες, ξύλα, άστρα, ζώα, την κτήση λάτρευαν, τα δημιουργήματα την κτήση και όχι εκείνον που τα έκτισε το Θεό. Ήρθε λοιπόν και μας είπε ότι στον ουρανό επάνω τρεις είναι. Τρεις εισί εν το ουρανό. Τρεις εισί εν το ουρανό. Το πάλι μια φορά, το λέει ξεκάθαρα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στον ουρανό είναι μόνο τρεις. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.
Το ξαναλέω μια φορά πώς το λέει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο. Τρεις εισί εν το ουρανό. Και συνεχίζει. Και ούτε οι τρεις και αυτοί οι τρεις είναι ένα. Μία θεότητα. Τρία πρόσωπα. Ξεχωριστό ο Πατέρας, ξεχωριστό ο Υιός, ξεχωριστό και το Άγιο Πνεύμα. Για να έρθουμε σε κάποια στενή σχέση οι πατέρες, για να καταλάβουμε λίγο, λένε ο πατέρας, θα φέρω εικόνα, θα φέρω μια παρομοίωση, δεν το κάνω και το λέει και οι πατέρες. Ο πατέρας είναι ο νους. Ο νους. Φέρτε τώρα στο μυαλό, σκεφτείτε το μυαλό μας. Το μυαλό μας γεννάει, το βλέπουμε, το λόγο. Και ο λόγος ακούγεται για τις γλώσσες. Ο πατέρας που είναι ο άπειρος νους, ο Θεός δηλαδή, γεννάει χωρίς να καταλάβουμε, χωρίς να μπορούμε να το αντιληφθούμε εμείς αυτό το πράγμα, τον Υιό. Και επειδή έχουμε και τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα το στέλνει ο Πατέρας. Ο Πατέρας, επαναλαμβάνω, ο Πατέρας, Θεός, γεννάει τον Υιό από την ουσία Του, από την ουσία Του. Γι' αυτό λέμε ομοούσιος. Γεννάει τον Υιό από την ουσία Του, το γεννάει. Και στέλνει το Άγιο Πνεύμα διαμέσου του Υιού. Στέλνει το Άγιο Πνεύμα διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πέμψω, θα σας στείλω τον παράκλητο, λέει ο πατέρας, πέμψω εμείς τον παράκλητο. Λέγει λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Κύριος, πέμψω, θα σας στείλω τον παράκλητο, το οποίο, ο οποίος παράκλητος θα έρθει στους μαθητάς διαμέσου του Υιού, από τον Υιό. Ο, λέει, παρά του Πατρός εκπορεύεται, η πηγή είναι ο Πατέρας, η πηγή είναι ο Πατέρας, αλλά στέλνεται από τον Υιό. Τρία λοιπόν πρόσωπα είναι στον ουρανό, εκεί θέλω να καταλήξω, που κυβερνά τον κόσμο. Μία θεότητα όμως, μία θεότητα. Αυτό δεν ερμηνεύεται, δεν συλλαμβάνεται στο μυαλό, δεν εξηγείται. Γιατί άμα αυτό συνέβαινε, θα έπρεπε αυτό να είναι ανώτερο από εκείνο που είναι ψηλά και γυβερνάει. Το καταλαβαίνουμε. Ό,τι καταλαβαίνει το μυαλό είναι αυτό από εδώ και κάτω. Από εκεί και πάνω περιμένουμε και μας αποκαλύπτει ο Θεός. Είναι αποκαλύψεις. Και ο Απόστολος Παύλος λέει «Ανέβηκα στον ουρανό». Ο ίδιος, όχι μόνος μου, όχι, από τον Κύριο ανέβηκε. Και τι έγινε εκεί που ανέβηκα, είδα αυτά που δεν πιάνουν τα μάτια τα ανθρώπινα, άκουσα εκείνα που δεν ακούν τα αυτιά τα ανθρώπινα,
Και λέει, η καρδιά μου αισθάνθηκε αυτά που δεν αισθάνεται η καρδιά του ανθρώπου. Ποια καρδιά είναι αυτή, άλλη καρδιά. Άλλα μάτια και άλλα αυτιά. Δεν συλλαμβάνονται, δεν κατανοούνται με το μυαλό, δεν περιγράφονται, είναι απερίγραπτα. Λοιπόν, ο ίδιος ο πατέρας λέει στο παιδί του, το Χριστό, Υιός μου είσαι. Εγώ σε γέννησα σήμερα. Πότε λες να είναι το σήμερα εσύ? Άντε. Αιώνιο. Άντε. Σε γέννησα σήμερα. Δεν υπάρχει, είπε προηγούμενο κάποιος, είναι άχρονος ο Θεός. Δεν θα ψάξουμε να βρούμε το σήμερα. Το σήμερα, αυτό που ακούμε στην Εκκλησία, δεν εννοεί ξημέρωσε μια ημέρα και είναι αυτό το σήμερα. Όχι. Αλλά το σήμερα αυτό, πριν γίνει ο κόσμος, αρχίζει χωρίς αρχή. Και θα τελειώσει αυτός ο κόσμος και θα έχει τέλος. Αυτό είναι το σήμερα που λέει μέσα. Είναι χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Εγώ λοιπόν, εγώ σε γέννησα και είσαι σαν και εμένα Θεός από τη δική μου ουσία. Ο Κύριος γεννήθηκε στον ουρανό, Θεός από Θεό. Πώς το λέει? Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού. Γεννήθηκε Θεός από Θεό αληθινό. Και το τονίζουμε, η λέξη γεννήθηκα φανερώνει κάτι το ανθρώπινο. Να πούμε τη λέξη γεννήθηκα αγέννητος είναι αμάρτημα. Αλλά γεννήθηκε χωρίς να συλλαμβάνουμε πώς, πότε προαιωνίως από τον πατέρα. Από τον πατέρα του. Άρα λοιπόν, έχει ο Κύριος πατέρα. Είναι Υιός Θεού αφού Θεός είναι ο πατέρας του. Εμείς σαν άνθρωποι είμαστε Υιοί ανθρώπου. Έχουμε μπαμπά, έχουμε και μαμά. Και γεννόμενος άνθρωπος ο Κύριος, αφού τον έστειλε και εν πνεύματι Αγίω κυοφορήθηκε, μπήκε στην κοιλιά της Παναγίας, ολόκληρη η θεότητα, αυτό το ασύλληπτο που δεν χωράει πουθενά, η θεότητα, πώς χώρεσε? Ο ίδιος γνωρίζει. Θεός μπήκε στην Παναγία μέσα και γεννήθηκε Θεός και άνθρωπος, πήρε, δανείστηκε από εμάς, από την Παναγία, από εμάς, το ανθρώπινο σώμα, και είναι και Υιός ανθρώπου ο Κύριος. Εγώ λέει σε γέννησα. Αυτό το πράγμα που αναλαμβάνω, πατρότητα στον ουρανό έχει. Πατρότητα, μητρότητα όχι. Εδώ στη γη έχει σαν άνθρωπος μόνο μάνα. Πατέρα όχι. Ο Ιωσήπ που ονομάζεται πατέρας του, θετός πατέρας, γιατί του εμπιστεύθηκε ο ουρανός σαν άνθρωπος στα χέρια του Ιωσήφ. Μάνα έχει την Παναγία σαν άνθρωπος. Και αυτό λέει είναι απάτορ εδώ στη γη, χωρίς πατέρα εδώ στη γη, και αμήτωρ χωρίς μητέρα εκεί πάνω ψηλά στον ουρανό. Ξαναλέω, γεννιέται σαν Θεός,
προαιωνίως ή με κεφαλαία γράμματα αιωνίως από τον πατέρα του και είναι ομοούσιος γιατί γεννήθηκε από την ουσία του. Γεννήθηκε στη γη ως άνθρωπος αλλά και Θεός μαζί, θεάνθρωπος, σαν άνθρωπος γεννήθηκε, αλλά έφερε και τη θεότητα ολόκληρη επάνω. Και έχει σαν άνθρωπος μητέρα εδώ στη γη. Τώρα, έχουμε τονίσει και άλλη φορά ότι είναι ολόκληρη η Αγία Τριάδα δημιουργός του κόσμου, ολόκληρη. Έχουν συμμετοχή και τα τρία πρόσωπα στη δημιουργία του κόσμου. Όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος, πήραν μέρος, το πω έτσι ανθρώπινα, και τα τρία πρόσωπα. Μας το μαρτυρεί στην αρχή η Αγία Γραφή, που λέει «Ελάτε», μια φράση τη λέω εξηγημένη, «Ελάτε να φτιάξουμε τον άνθρωπο σε πληθυντικό άρνημο, δεύτε ποιήσαμε τον άνθρωπο. Κατ' εικόνα η μετέρα σαν τη δική μας», το «η μετέρα» σημαίνει «σαν τη δική μας εικόνα και όμοιο με μας, να γίνει όμοιο με μας». Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο άνθρωπος, μα ο κόσμος πρώτα, ο κόσμος ολόκληρο και ο άνθρωπος μαζί, βγήκε, θα το πω απλά, δεν συμβαίνει έτσι, αλλά εδώ καταλάβουμε, από τα χέρια της Αγίας Τριάδος. Πήρα μέρος και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Απόστολος Παύλος γράφει χαρακτηριστικά: «Ο πατήρ», προσέξτε το αυτό που θα πω, είναι λίγο δύσκολο, άμα το καταλαβαίνετε ρωτήστε με, να μην περάσει φλού. «Ο πατήρ», με κεφαλαία γράμματα ο πατέρας, είναι ο πατέρας Θεός, «δημιουργεί τον κόσμο», δημιουργεί τον κόσμο, προσέξτε το, «δια του Υιού», δηλαδή βάζει το παιδί του, «έλα εδώ, ελάτε εδώ να κάνουμε τον κόσμο», και λέει στο παιδί του, «φτιάξε λοιπόν τον κόσμο, δια του Υιού», αυτό είναι «δια του Υιού», «φτιάξε τον κόσμο», «εν πνεύματι Αγίου», με τη συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνω, δημιουργεί ο Πατέρας δια του Υιού, αλλά με το Άγιο Πνεύμα, γιατί ό,τι υπάρχει τώρα στον κόσμο, ό,τι υπάρχει, καλό είναι και κακό, δεν εννοώ κακά δημιουργήματα, αλλά είναι ανθρώπους που δεν είναι καλοί. Και αυτοί είναι δημιουργήματα του Θεού. Είναι δημιουργήματα του Θεού και αυτοί, είτε είναι έμψυχο είτε είναι άψυχο, ό,τι και αν είναι, λέμε σε αυτό το σπίτι είναι αυτός ο συντηρητής, σε αυτό το μηχάνημα είναι αυτός ο συντηρητής. Υπάρχει και ο συντηρητής. Συντηρητής της δημιουργίας όλης είναι το Πνεύμα του Άγιο. Έτσι και αφαιρέσει το Άγιο Πνεύμα από τη δημιουργία, νεκρώθηκε ο κόσμος. Ο συντηρητής, επαναλαμβάνω, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο πατέρας δια
του Υιού του φτιάχνει τον κόσμο, συμμετέχει αφού και απόφαση δική του. Και άμα τα πιάσουμε όλα μαζί, η δημιουργία του κόσμου έγινε εξαιτίας της αγάπης της Αγίας Τριάδος. Δεν είχε καμιά ανάγκη να φτιάξει τον άνθρωπο Θεός. Καμία μα καμία ανάγκη, δεν τον έχει ανάγκη τον κόσμο. Άμα είχε ανάγκη τότε τι Θεός είναι. Ανάγκες έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και μια ανάγκη που έχουμε, δώσαμε και το πράγμα, έχουμε ανάγκη τον άλλον. Ο Θεός δεν είχε καμιά απολύτως ανάγκη για να φτιάξει τον κόσμο. Αντίθετα, φτιάχνει από αγάπη τον κόσμο. Για ποιο λόγο? Για να πάρει ο κόσμος μέρος στη δική του δόξα. Να χαρεί το δημιούργημά του τη δόξα του Θεού. Παραλαμβάνω, από αγάπη φτιάχνει τον κόσμο η Αγία Τριάδα, ο Θεός. Ο Θεός, ελληνικός αριθμός εδώ. Όχι από ανάγκη, αλλά για να πάρει μέρος στη δόξα. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Όσοι βιώνουν τη ζωή τους κατά το θέλημά του και φεύγουν από τον κόσμο, παίρνουν μέρος στη δόξα του. Παράδεισος είναι η δόξα του, τίποτα άλλο. Παράδεισος είναι η δόξα του Κυρίου, τίποτα άλλο παραπάνω, μην ψάχνουμε. Φεύγει ο Κύριος, φεύγει η δόξα, κόλαση. Κόλαση πέρα για πέρα. Ο, λέει ο Γεσπαρίς, το ξαναπώ άλλη μια φορά, λίγο πριν φύγει. Εγώ τώρα φεύγω, πάω εκεί που είναι η μέρα αβασίλευτη, που δεν υπάρχει ήλιος για να δύσει, γιατί είναι ο ήλιος Χριστός που βασιλεύει, που φωτίζει και είναι ο άδειτος ήλιος. Με τέτοια σιγουριά. Σε αυτή τη δόξα ο Κύριος θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο και γι' αυτό το δημιούργησε. Όχι από ανάγκη, παραβάλλω άλλη μια φορά. Να το κάνει μέτοχο της δικής του δόξας. Και εμείς λέμε, λέτε οι Άγιοι να είχαν τόση δίψα να φύγουν οι μάρτυρες. Άμα διαβάσετε τα μαρτυρολόγια που περιγράφονται στα τροπάρια της Εκκλησίας, θα δείτε ότι φεύγουν με ένα τρόπο ερωτικό. Διαθέτουν έρωτα στο πρόσωπο του Κυρίου και λέει τηγανίστε με, σουβλίστε με, κόφτε με κομμάτια κομμάτια, βγάλετε μου τα δόντια, κόφτε μου τα πλευρά, βγάλετε μου τα νύχια, αρκεί να δω τη δόξα του Κυρίου. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο στο εξής. Γράφει μέσα στο βιβλίο Όσιος Παΐσιος, στο βίο του. Λέει, με πονούσε, λέει, το κεφάλι μου. Μου πεταχτήκανε τα μάτια άξω από τον πόνο, δεν άντεχα τον πόνο με κανένα τρόπο. Δεν τον άντεχα με τίποτα τρόπο, τον πόνο. Και σε κάποια στιγμή, ενώ ήμουνα σε μεγάλη αμηχανία, πού θα καταλήξω, βλέπω έναν άγγελο, λέει, τον άγγελό μου, στον ώμο μου. Μόλις τον είδα και χάιδεψε τον ώμο μου, αμέσως ο πόνος χάθηκε. Και ένιωσα, λέει, να με χαϊδεύει χάρη του Θεού. Άλλο, λέει, η χάρη του Θεού, που σημαίνει παράδεισος, και άλλο χαρά. Η χάρη σου παίρνει το πόνο, λέει. Οι Άγιοι αυτή η κατάσταση ζούσαν. Σε κατάσταση φρικτών πόνων, από φρικτά βασανιστήρια, ένιωθαν μία χάρη να τους χαϊδεύει, ο πόνος να μηδενίζεται εντελώς και να λένε, ακόμη, κάντε μου ακόμη.
είναι ένα μέρος αυτό, ένα εκατομμυριοστό, δισεκατομμυριοστό από τα βιώματα που θα ζήσει ο άνθρωπος στον Παράδεισο. Ένα δισεκατομμυριοστό κοντά στο Θεό. Επαναλαμβάνω, μας δημιούργησε ο Κύριος από αγάπη, γιατί ήθελε και θέλει και θα θέλει όσο υπάρχει ο κόσμος να πάρουν τα παιδιά του μέρος συμμετοχή στη δόξα του. Αυτό λέει κάπου ο Γιος Παΐσιος. Λέει, όσο ασχολούμαι με τον Θεό, βάζω και καμιά δεκάρα στο ταμείο του, λέει μέσα. Τότε καταλαβαίνετε αυτό. Έχω μετοχές, λέει, στην τράπεζα ψηλά, λέει, αν ασχολούμαι με τον Θεό. Δεν λέει σαν αυτές τις μετοχές που βάζουμε στην τράπεζα εδώ πέρα και κινδυνεύουμε να τις χάσουμε. Αυτές δεν χάνονται, λέει. Με τόση σιγουριά. Με τόση σιγουριά ο Γιος Παΐσιος μιλούσε. Και τους αγγέλους από αγάπη τους έκανε. Να ακούσω. Και τους αγγέλους από αγάπη τους έκανε. Όλα, ό,τι δημιουργία. Ό,τι δημιουργία. Τα πάντα. Γιατί τους έκανε διαφορετικούς αυτούς. Ε? Αυτούς, γιατί τους έκανε διαφορετικούς. Και εμάς διαφορετικούς μας έκανε. Και εμάς διαφορετικούς. Και τους άγγελους τους έκανε. Τους έκανε με. Πώς το λένε. Με προδιαγραφές. Γιατί λέει ο ένας, μία ένα τάγμα ολόκληρο, είπε, ένας είπε ο Εωσφόρος, εγώ θα γίνω Θεός πριν της ώρας. Όλοι είχαμε μια έλλειψη, όλα τα λογικά όντα, άνθρωποι και άγγελοι, είχαμε μια έλλειψη, μια απόσταση δηλαδή από την πλήρη θέωση. Μας είχε δηλαδή φτιάξει να πάμε από, μας έκανε μικρούς θεούς όλους, αλλά το πλήρωμα της θεότητας, την ολοκλήρωση, μετά από ένα διάστημα που ο Θεός γνώριζε, θα την αποκτούσαμε, την ολοκλήρωση θεότητας. Βιάστηκε ένα τάγμα και να πάει πιο γρήγορα, τούμπα. Εγώ λέει θα γίνω Θεός, πιο γρήγορα. Είδες τι είπε, θα γίνω Θεός, είπε ο διάβολος. Δεν σου είχε κάνει κατά εικόνα και κάτι. Δεν σου είχε κάνει κάτι. Σαν και εμάς. Δεν τους έκανε. Σε εμάς το ίδιο συμβαίνει. Λέει, δεν τους έκανε σαν και εμάς, λέω. Εμάς είχε βάλει και ένα μέρος ύλης. Αυτό που κουβαλάμε τώρα. Το σώμα. Αυτό το σώμα θα θεωνότανε. Η ψυχή είναι αθάνατη. Το σώμα τώρα, οι Άγιοι, βλέπετε ότι οι Άγιοι μαρτυρούνε, βασανίζονται, μένει το σώμα τους και μας κοβολάει. Παίρνει σε Λάρνακα ή σε Λιψανοθήκη μέσα και λέει ο Αγίος Παΐσιος, λέει, μόλις λέει, πήγα, λέει, πέρασε η Παναγία στο πολυπά στην Παναγία. Τα είχα λείψανα τον Αγίο, λέει, με όσο μας κοβολάνε. Και με το άρωμά τους κάνουν καλά ακόμα. Αρκεί πώς θα τα πλησιάσει ο άνθρωπος τα Άγια Λείψανα. Ενώ πώς θα τα πλησιάσει, ποια ευλάβεια θα έχει μέσα του για να πάρει αυτό που ζητάει. Μια μέρα γράφει ο Αγίος Παΐσιος, όπως ήταν στο βίο του γράφου μέσα οι μοναχές, όπως καθόμαστε, λέει, έχουν τα εκεί που είναι θαμμένος ο Άγιος τώρα, Παΐσιος, έχουν και το Άγιο Λείψανα του Γιάννου Σενίου, του νουνού του Αγίου Παΐσιου, που τον βαπτίσει ο Άγιος Ασένιος. Και λέει, ήρθε μια μοσχοβολιά, λέει, και λέει, ήταν τη μέρα της γιορτής του και μοσχομύρισαν όλα. Λέει, γέροντα, λέει, μυρίζει. Μας κερνάει ο Άγιος, λέει. Μας κεράσει τη γιορτή του, λέει. Τόσο απλός ήταν. Μας κερνάει, λέει ο Άγιος. Των Αγίων τα Λείψανα είναι Αγίο Λείψανα. Όχι μόνο σκοβελάνε, κάνουν και αρρώστους καλά. Και αρρώστους κάνουν καλά. Επαναλαμβάνω αυτό που είπες, το τονίζω. Και το πλάσμα του ο άνθρωπος. Πλάστηκε με προδιαγραφές. Θα ζήσεις σύμφωνα με το θέλημά μου και θα γίνεις Θεός, μικρός Θεός δίπλα μου. Πότε, άστο στα χέρια μου. Εσύ δεν το ξέρεις. Το θέλημα του Θεού είναι αυτό. Το ίδιο και ο Αβάκη, το ίδιο και οι άγγελοι. Θα είστε, πλαστήκατε αθάνατοι, αλλά έχετε και εσείς μία έλλειψη. Κάτω από το θέλημά μου θα ζήσετε. Για να γίνετε
απόλυτα δοξασμένοι δίπλα μου πάντοτε. Μερικοί από αυτούς εμείς είπαμε δεν σ' ακούμε, κάνουμε το θέλημά μας. Το ίδιο ένα τάγμα γέρον είπε δεν σ' ακούμε το θέλημά μας και πληρωθήκαμε ανάλογα. Το κατάλαβες καλά. Έπρεπε να μείνουμε κοντά του, να σταθούμε δίπλα του και εκείνος ήξερε το χρόνο που εμείς θα είμαστε απόλυτα δοξασμένοι μαζί του. Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε ακριβώς, επειδή έχουμε ύλη, μας έδωσε δικαίωμα να προχωρήσουμε, δεν είμαστε θάνατοι σαν το σατανάδες, να αιώνια τιμωρημένοι, πάει. Έχουμε το δικαίωμα τώρα να πορευθούμε με το θέλημά του, να μας κάνει ο Κύριος να μας θεώσει με τη χάρη του το σώμα που έχουμε τη στιγμή αυτή. Άρα λοιπόν, είσαμε εδώ που με κάτω καταλαβαίνουμε. Να δούμε και την ώρα λίγο. Και την ώρα λίγο, να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Εντάξει. Κώστα, μπορώ να πω κάτι. Να πεις. Είπατε προηγουμένως ότι ο Χριστός γεννήθηκε στη γη. Ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τώρα μετά Χριστό και προ Χριστού. Mm-hmm. Το προ Χριστού μπορούμε να πούμε 50 χρόνια προ Χριστού, πριν 100 χρόνια Χριστού. Mm-hmm. Η αρχή του προ Χριστού ποια είναι? Η αρχή? Ναι. Πόσα χρόνια μπορούμε να πάμε πίσω? Θέλει κανείς να απαντήσει, πριν να σου απάντησε εγώ. Έχει δώσει μια απάντηση ο πατήρ Θανάσης Πυρηναίος για το θέμα. Για πες την, που την ξέρεις καλύτερα από μένα. Υπάρχουν κάποια κενά. Κενά. Κενά στη Παλαιά Διαθήκη, τα οποία δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς πόσες χιλιάδες χρόνια είναι. Βρισκόμαστε από την αρχή της δημιουργίας. Κάπου το θέτει γύρω στα 10.000 χρόνια. Αλλά το εβραϊκό ερωτολόγιο μετράει 7.500 χρόνια από Χριστού μέχρι το 1992. Τα έχουμε ξεπεράσει βέβαια τώρα. Όχι και ένα άλλο, ας πούμε. Λοιπόν, και η εκκλησία του δέχεται αυτό το εβραϊκό ερωτολόγιο και το έχει μέσα στα μηνέα, νομίζω, και μετράμε και εμείς. Ως 7.500 χρόνια από χτίσεις κόσμο, από Αδάμ. Το ακούσαν όλοι, το ξαναπεί. Όχι, εξακούσαμε. Το ακούσατε. Από Αδάμ μετράει. Ωραία. Τι είπε Στάσο? Λέω, άρα και μετά Χριστό έχουμε αυτή τη χρονολογία που είναι 2016 σήμερα. Και εκεί παίζει ένα... Σίγουρα, γιατί χώρισε την ιστορία. Και εκεί παίζει μια ταλάντευση πάλι. Υπάρχει μια ανακρίβεια στο... Μετά Χριστό, ναι, στο μετά Χριστό υπάρχει μια ανακρίβεια στο αν γεννήθηκε ο Χριστός το 4 π.Χ. ή αν γεννήθηκε το όπως μετράμε τώρα εμείς. Εκεί υπάρχει μια ταράντευση. Οπότε μπορεί να μην έχουμε... Αλλά εκεί δεν έχουμε μια απόκληση μεγάλη. Ναι, δεν έχουμε απόκληση. Εντάξει, ας είναι και 1 και 2 και 5 χρόνια. Δεν είναι το θέμα. Μιλάμε τώρα για τα προ και άκουσε να δεις. Σωστά υπόθηκε. Και εγώ θα έλεγα ότι τα χρόνια από Χριστού είναι απροσδιόριστα. Τελείωσε, μην το λέει. Η επιστήμη πάει να τα βρει και λέει 5.000 χρόνια, 10.000 χρόνια προς του. Από εκεί και πέρα δεν το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Να ξέρουμε... Δεν μπορούμε να πούμε η αρχή του προ Χριστού είναι τόσα χρόνια, έτσι. Όχι, βέβαια. Όχι. Εγώ θα απαντούσα άπειρο. Όχι. Όχι. Λοιπόν, πόσο μας βοηθάει αυτό να μπούμε στο παράδεισο, άμα το μάθουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αν μας βοηθάει για να πούμε στο παράδεισο, κακώς και δεν το ξέρουμε. Δηλαδή ότι το δεύτερο αληθεύει, ότι μετά Χριστό είναι... Το δεύτερο γεννήθηκε, ξέρω, επί 4 Αυγούστου λέει η Αγία Γραφή. Αυτό δεν διαψεύεται από πουθενά. Κατάλαβες, ήταν βασιλιάς ο 4. Ήθελε να κάνει απογραφή και ξεκίνησε ο Ιωσήφ, μην αλλάξουμε και θέμα κιόλας, να πάει να κάνει την απογραφή στην Βηθυλέμ της Ιουδαίας. Αυτό αναφέρει το Ευαγγέλιο και δεν διαψεύεται από πουθενά, κατά πουθενά. Αλλιώς, άμα ήταν λάθος, θα το είχαν ξεσκονίσει καλό. Λοιπόν, προχωράω που έμεινα τώρα. Άρα, λέγω λοιπόν, η πανάγαπη του Θεού. Ο Θεός, ίσον πανάγαπη, δημιουργεί τον κόσμο δια του Υιού εν πνεύματι Αγίω. Πήρα μέρος στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και μας λέει τώρα η Γραφή, λέει, εγώ σήμερα σε γέννησα, λέει ο Πατέρας. Άντε να βρούμε το σήμερα,
να προχωρήσουμε πόσα χρόνια πίσω. Το σήμερα του Θεού είναι αιώνιο, είπε κάποιος. Το σήμερα είναι αιώνιο, ούτε αρχή ούτε τέλος έχει. Μην το ψάχνουμε καθόλου αυτό το πράγμα. Άπειρον το θείο, είπαμε μια άλλη φορά, άπειρον. Δηλαδή δεν μπορούμε να το συλλάβουμε τίποτα. Και ακατάληπτο και ακατανόητο, δεν πιάνει στο μυαλό του ανθρώπου. Το μόνο που καταλαβαίνουμε είναι ότι είναι άπειρο και ακατάληπτο. Τι θέλω παραπάνω. Προχωράμε παραπέρα λοιπόν. Όμως, δημιούργησε τον άνθρωπο, Χριστό, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τον άνθρωπο, το Θεό Χριστό σαν άνθρωπο, λέγει λίγο κατώτερο από τους αγγέλους. Τον έκανε, λέει, λίγο κατώτερο από τους αγγέλους. Θα έπρεπε να είναι ίσως τουλάχιστον. Τον έκανε κατώτερο. Γιατί κατώτερο? Θα το εξηγήσουμε, λέει. Θα το διαβάσω και πώς το λέει εδώ, αλλά το λέω στην απλή γλώσσα. Τον Κύριο που έγινε άνθρωπος, έγινε λίγο κατώτερος από τους αγγέλους. Να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Οι άγγελοι πεθαίνουν. Όχι. Όμως ο Κύριος πέθανε. Σαν άνθρωπος. Το καταλάβαμε. Σαν άνθρωπος πέθανε ο Κύριος. Γιατί συνελήφθη, σταυρώθηκε, θαύτηκε. Η Σαμική είναι κατώτερος από τους αγγέλους. Από εκεί και πέρα αναστήθηκε, αναλήφθηκε ως Θεός. Ως Θεός, σαν Θεός δεν είναι κατώτερος. Σαν άνθρωπος είναι κατώτερος από τους αγγέλους. Το λέει εδώ ότι έκανε τον Κύριο κατώτερο, λέει ηλάτωσας αυτόν βραχύτη παραγγέλους. Ηλάτωσας, τον ελάτωσας λέει. Βραχή λίγο, τι, πολύ λίγο παρακάτω από τους αγγέλους. Αλλά τον εστεφάνωσες όμως και με δόξα και με τιμή, γιατί αναστήθηκε σαν Θεός ο Κύριος μας. Ακούστε να δείτε κάτι. Ο Δαβίδ, ο προφήτης που έχει γράψει το ψαλτήρι, που μέσα έχει μεγαλεία το ψαλτήρι, που είναι όλο προφητείας, παντού προφητείας είναι. Αλλά θέλει μάτια, θέλει και υπομονή, να κάνεις να διαβάζεις, θέλει και προσευχή για να το καταλαβαίνεις. Λέει ότι ο Θεός δημιούργησε, έστειλε τον Υιό του και έστειλε τον Υιό του και γεννήθηκε σαν άνθρωπος. Και ο Κύριος όταν ήρθε στον κόσμο είπε δεν είμαι μόνος μου, έχω και αδέρφια, εμάς. Σε αυτά τα αδέρφια μου, ο Κύριος είπε, θα αναφέρω το όνομά σου, θα κηρύξω το όνομά σου. Σε εμάς δηλαδή, λέει, με στέλνεις πατέρα στον κόσμο, τον έστειλε. Γιατί με στέλνεις πατέρα, σε στέλνω στα αδέρφια σου κάτω, να κάνεις, να κάνω τι, να πεις το όνομά σου, το όνομά μου στα αδέρφια σου. Ότι δηλαδή είμαστε όλοι αδέρφια και ήθελα να μας κάνει όλους ένα να μας πάει στον ουρανό σαν εκκλησία ψηλά. Σαν εκκλησία ψηλά στον ουρανό. Στη δόξα του. Λέει, απάγγελο το όνομά σου της αδελφής μου, θα κηρύξω το όνομά σου στα αδέρφια μου, εν μέσω εκκλησία ημίσωσε. Στο μέσο, μέσα στην εκκλησία θα σε ημίσω. Εκκλησία είμαστε εμείς.
μεγαλεία έχει ετοιμάσει για μας τους ανθρώπους ο Θεός, αρκεί να ζήσουμε κατά το δικό του θέλημα. Αρκεί να ζήσουμε κατά το δικό του θέλημα. Και επιπλέον, η οικουμένη στην οποία ζούμε τώρα εμείς και σε αυτή που πρόκειται να ζήσουμε, τη μέλλουσα οικουμένη που ήρθε και έφτιαξε ο Κύριος, έχουμε οικουμένη αυτή που ζούμε, αλλά και οικουμένη αυτή την οποία ήρθε και έφτιαξε ο Κύριος με τη δασκαλία Του, τα θαύματά Του, το θάνατό Του, την Ανάστασή Του, η οποία οικουμένη, η καινούργια οικουμένη του μέλλοντος αιώνος. Αυτή λοιπόν την οικουμένη την υπέταξε ο Κύριος, της είπε να κάνει υπακοή στον Υιό Του. Υπακοή στον Υιό Του. Να το διαβάσω λίγο εδώ πέρα. Ναι. Και όταν με ανέβασε ψηλά στον ουρανό, είπε, κάθισε εδώ στα δεξιά μου, το έχει κατά αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλαβαίνουμε, μέχρι ότου εγώ ο πατέρας σου βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα ποδάρια σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα έρθει η στιγμή που του χρόνου, για μας τους ανθρώπους, που τα πάντα θα υποταχθούν στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο εχθρός, πρώην εχθρός του, που κυνηγούσε τους χριστιανούς και τώρα κηρύττει Χριστό, εκήρυξε τον Χριστό. Εύχομαι να μην δεν σας κουράζω άλλο, να αξιωθούμε της βασιλείας του Κυρίου μας. Mm. Φτάνει ως εδώ, αν θέλει να πει κανείς κάτι, λέμε διαφορετικά, να πάμε στο καλό. Ακούω. Και 50 είναι η ώρα και 10 αρχίσαμε περίπου. Έχουμε λοιπόν... Οι άγγελοι υμνούν το Θεό, έτσι δεν είναι. Ε? Οι άγγελοι. Όλοι. Υμνούν το Θεό. Όλοι. Ο Άγιος, όταν πεθαίνει. Οι Άγιοι. Οι Άγιοι. Δεν υμνούν πάλι το Θεό και αυτοί. Ε? Όλοι. Όταν πεθάνουν. Όλοι. Μα αυτή είναι η παράδοση. Η μυρολογία στην Αγία Τριάδα. Δηλαδή θα μας στήσει τους αγγέλους. Ο προφήτης, η χαρά του ανθρώπου είναι να δοξάσει τον Θεό και να δοξάζεται από αυτό το πράγμα. Με δοξάζει. Θα γίνουμε άγγελοι. Ναι, άγγελοι. Αντιδοξάσω, λέει. Τον άνθρωπο θα τον αντιδοξάσω. Από τη δόξα μου θα πάρει και αυτός δηλαδή. Μας περιμένουν μεγαλεία. Γι' αυτό φεύγανε γεμάτη χαρά οι άγγελοι. Αρκεί να κάνουμε μια αλφα προσπάθεια κι εμείς. Μια αλφα προσπάθεια μικρή. 40 λεπτά, 50 λεπτά κάναμε. Όχι, 40 λεπτά κάναμε. Έλα. Είπατε ότι ο Θεός μαζί με τον Υιό Του έφτιαξε τον κόσμο. Και το Άγιο Πνεύμα. Άλλα, άρα, εν αρχήν ο Λόγος, ο προλόγιος Λόγος, Ιησούς Χριστός. Ναι. Το εν αρχή είναι ο Λόγος, θα πεις, χωρίς αρχή είναι ο Λόγος. Γιατί το λέμε εμείς οι άνθρωποι, το λέει για εμάς, για να καταλάβουμε. Ναι. Λέει όμως, εν αρχή ήταν, σημαίνει. Όχι είναι, δεν λέει είναι, αλλά είναι. Στα αρχαία σημαίνει το είναι, σημαίνει υπήρχε. Στην αρχή που έκανε τον κόσμο, υπήρχε ο Λόγος Χριστός. Ναι. Αυτό λέει. Εντάξει, και ο Λόγος λέει είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Λέει, και ο Λόγος ήταν μαζί με τον Θεό, αυτό λέει, και ο Λόγος με κεφαλαία και ο Λόγος είναι προς τον Θεό, ήταν μαζί με τον Θεό. Έτσι. Είναι αρχή του Ιωάννου Ευαγγελίου αυτό το πράγμα. Το αναφέρει μέσα εκεί. Αυτό λέει ακριβώς που λες τώρα εσύ, που λέμε το σύντομο εδώ μέσα. Μας φτάνουν 40 λεπτά, θα πάμε στην ευκαιρία με την προσευχή μας και θα είναι Δευτέρα πάλι 7 η ώρα, 6 η ώρα είμαστε εδώ. Καλό βράδυ. 6 ώρα. Πώς ευχαριστώ. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος
6 ώρα. 6. Άντε, είσαι πόσο. Ναι, όλα καλά. Τι έγινε, καλά είσαι. Τι κάνετε, καλά.